Καλησπέρα και καλώς ήρθα στο κανάλι. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με ραντεβού από απόσταση και 5 ιδέες γι' αυτά. Στα περισσότερα site που έχω δει είναι απλά κάντε βίντεο κλίση ή κάτι τέτοιο τόσο απλό το οποίο γίνεται έτσι κι αλλιώς όταν είσαι σε μια σχέση από απόσταση. Οπότε δεν βοηθάει και πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό το βίντεο είναι λίγο ένα βήμα παραπάνω με λίγο περισσότερες ιδέες που είναι έτσι πιο. Για να μπει έτσι μια ποικιλία, ας το πούμε. Και το συγκεκριμένο βίντεο είναι και επιτέλου για εσάς που δεν μπορείτε να δείτε τον άλλον από κοντά λόγω καραντίνας, επειδή τα τελευταία μέτρα ήταν λίγο ouch. Οπότε, ναι, είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσει. Και πολλά από αυτά προέρχονται από την εμπειρία μου. Είχα δύο σχέσεις από απόσταση. Η μία ήταν σχεδόν 3 χρόνια, η άλλη είναι πιο πρόσφατη. Οπότε, ναι, είναι πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί ή ιδέες που είχα σε κάποια φάση. Οπότε ναι, ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ιδέα για ραντεβού από απόσταση είναι να παραγγείλετε ο ένας τον άλλον κάτι από απ' έξω, αλλά να είναι έκπληξη το τι είναι αυτό. Είναι κινέζικο, είναι σουβλάκια, είναι κάτι άλλο, κανείς δεν ξέρει. Μέχρι να ανοίξετε όλα τα πράγματα προς την κάμερα. Εννοείται σε βίντεο κλίση. Και το συγκεκριμένο έχει και αρκετή πλάκα, γιατί ας πούμε, αν είναι κάτι που ένας από εσάς θέλει να δοκιμάσει, αλλά δεν είχε τύχει πιο πριν, μπορεί έτσι να το δοκιμάσει πρώτη φορά μέσω αυτού του τρόπου. Ή αν ας πούμε, για παράδειγμα, σε αρέσει πολύ το σούσι και ο σύντροφος δεν το έχει δοκιμάσει ακόμα. Μπορείς να του παραγγείλεις λίγο σούσι ή ανάμεσα σε άλλα πράγματα σε περίπτωση που δεν είναι στο γούστο του ή της. Οπότε, ναι, είναι έτσι μια πολύ έτσι fun ιδέα. Επίσης, κάτι άλλο παρόμοιο είναι μπορείτε και να μαγειρεύετε ταυτόχρονα. Έτσι, να φτιάξετε το ίδιο γεύμα ή κάτι διαφορετικό, έτσι, να βάλετε μια πρόκληση ένας στον άλλον για το ποιος θα μαγειρέψει τι καλύτερα ή ποιος θα κάνει καλύτερη παρουσίαση στο πιάτο του. Είναι λίγο Masterchef το συγκεκριμένο, οπότε αν έχεις όρεξη για μαγείρεμα, αν έχετε και δύο όρεξη για μαγείρεμα, αυτό θα έχει πολύ πλάκα. Αλλά αν βαριέσαι, η πρώτη εναλλακτική είναι η καλύτερη. Η δεύτερη ιδέα για ραντεβού από απόσταση είναι το μουσικό ραντεβού, το οποίο ουσιαστικά είναι όταν ακούτε μουσική ταυτόχρονα, να σας αρέσει πολύ η μουσική ή ξέρω εγώ, θέλετε να εξερευνήσετε καινούργια συγκροτήματα, καινούργιους καλλιτέχνες, μπορείτε να το κάνετε και μαζί αυτό. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές, είμαι σίγουρη που μπορείς να βάζεις να παίζουν μουσική. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Discord, επειδή βολεύει πολύ περισσότερο. Τραβάει κατευθείαν μουσική από το YouTube. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές μέσα σε αυτό που μπορείς να το κάνεις αυτό. Οπότε είναι το πιο εύκολο. Απλά ακούτε ταυτόχρονα μουσική, μπορείτε να ακούτε κάτι που ήδη σας αρέσει ή κάτι το οποίο δεν έχετε ξανακούσει ποτέ. Ένα playlist το οποίο πρώτη φορά ακούτε και έτσι να το σχολιάζετε. Και η δεύτερη παραλλαγή αυτού θα μπορούσε να είναι αν κάποιος από εσάς είναι μουσικός ή και οι δύο, μπορείτε να παίξετε μαζί μουσική μέσω βιντεοκλήσης. Και έχει και αυτό πλάκα, ή άμα ο ένας από εσάς δεν ξέρει τόσο καλά, να του μάθει ο άλλος. Και αυτό έχει πολύ φάση. Η τρίτη ιδέα για ραντεβού από απόσταση είναι το gaming, το οποίο να παίξετε ένα παιχνίδι ουσιαστικά. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που μπορείς να παίξεις παιχνίδι από απόσταση με άλλους. Υπάρχει Monopoly, υπάρχει Scrabble, υπάρχουν απλά χαρτιά για πασχέντες και τέτοια. Τέλειο υπάρχει γενικά, υπάρχουν διάφορα και μετά υπάρχουν και τα πολύ καμένα όπως World of Warcraft και τέτοια. Υπάρχει γενικά έτσι μια μεγάλη ποικιλία σε αυτά. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις ό,τι θέλεις. Είναι κάπα. Και επίσης υπάρχουν και κάποια τα οποία χρειάζονται παραπάνω από δύο άτομα, οπότε αυτό μπορεί να είναι και διπλό ραντεβού. Οπότε αν υπάρχει και κάποιο άλλο ζευγάρι που είναι από απόσταση ή που είναι ok να μπουν σε βιντεοκλήση μαζί σας και να έχετε ένα διπλό ραντεβού, μπορείτε να παίξετε Cards Against Humanity ή κάτι τέτοιο. Έχουν και αυτά πολύ πλάκα. Οπότε έτσι. Ή μπορείτε απλά να κάνετε βλακίες μέσα σε αυτά. Αλλά να έχει πάλι και αυτό φάση. Ακόμη και αν είναι online. Δεν είναι το ίδιο με από κοντά, αλλά έχει αυτό τη φάση του. Η τέταρτη ιδέα για ραντεβού από απόσταση είναι να κάνετε κάποια μαθήματα μαζί. Από απόσταση υπάρχουν e-courses, πολλά υπάρχουν δωρεάν στο YouTube. Ας πούμε, βλέπα ένα πρόσφατα το οποίο είχε να κάνει με σχεδίαση λογότυπων. Μιας που ασχολούμαι με σχεδίαση και με διάφορα τέτοια. Έτσι για να το εξελίξω λίγο παραπάνω και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ήταν αρκετά μεγάλη, ήταν μισάωρη νομίζω. Αλλά μπορείς να βρεις διάφορα. Στο YouTube δωρεάν μπορείς να βρεις έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά στο ίντερνετ, αν ψάξεις, οπότε μπορείτε να τα βλέπετε μαζί. Συγκεκριμένα με τον σύντροφό μου τελευταία κάνουμε το Dreams Coming True. Είναι ένα e-course το οποίο είναι ουσιαστικά για ζευγάρια συγκεκριμένα, είναι για να
έχει περισσότερη αρμονία στη σχέση σου, είναι έτσι ένα πολύ όμορφο οίκορο στο οποίο το ψήνω στον αποφυλάκτα. Και έχει επίσης αρκετές ασκήσεις έτσι ώστε να έχετε μια καθαρή εικόνα του πώς θέλετε να είναι η ζωή σας μαζί και το πώς μπορείτε να συνδυάσετε πράγματα και να τα κάνετε πραγματικότητα. Και για εσάς που δεν έχετε γνωρίσει ακόμα τον τέλειο σύντροφο και απλά κλικάρετε αυτό το βίντεο γιατί όχι, τότε και για εσάς το συνιστώ γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο να δεις ποιος είναι ο τέλειος σύντροφος για σένα, δηλαδή κάνεις μια ολόκληρη λίστα η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και έτσι βοηθάει να έλξεις αυτό το άτομο στη ζωή σου και να έχετε αυτή τη σχέση, οπότε το συνιστώ ανεπιφύλακτα γενικά σε όλους. Και η πέμπτη ιδέα για ραντεβού από απόσταση είναι να διαβάσετε ένα βιβλίο μαζί ή ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Υπάρχουν και αυτά. Και μπορείτε, ας πούμε, μέσω κάποιες κλήσεις ή να διαβάζω ένα σαν ένα φυσικό βιβλίο ή, ξέρω εγώ, να μοιραστεί στην οθόνη. Υπάρχουν πολλά έτσι... Δεν ξέρω αν το κάνει και το Messenger, αλλά... Υπάρχουν πολλά έτσι λογισμικά και προγράμματα που σε αφήνουν να το κάνεις αυτό καθώς έχεις βίντεο κλήση, οπότε να και να διαβάζετε μαζί. Ένα κεφάλαιο ένας ενώ άλλος. Και πάλι μπορεί να είναι κάποιο εκπαιδευτικό βιβλίο, όπως ας πούμε στην προηγούμενη ιδέα, όπου πάλι μαθαίνετε κάτι καινούριο μαζί και το εξελίσσετε, ή μπορεί να είναι απλά κάποιο λογοτεχνικό για πλάκα. Εμείς διαβάζουμε αυτό, το οποίο είναι κλασική φαντασία. Λέγεται Servant of the Sword. Δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει ελληνική μετάφραση. Αλλά ναι, είναι και 21 ετών βιβλίο, είναι. Εκδόθηκε πολύ παλιά. Οπότε ναι. Άμα ξέρεις αγγλικά και σε αρέσει η κλασική φαντασία, τότε το συστήνω. Είναι πολύ ωραίο. Βέβαια είναι από τα πιο κλασικά, δεν είναι και τόσο μοντέρνο, αλλά γιατί όχι. Άμα σε αρέσει η κλασική φαντασία. Και αυτές ήταν οι ιδέες για ραντεβού από απόσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο. Άμα σου άρεσε, μπορείς να αφήσεις κάποιο like. Αν έχεις κάποια άλλη ιδέα για κάποιο άλλο ραντεβού από απόσταση, μπορείς να τα αφήσεις στα σχόλια. Να έχεις ένα υπέροχο πρωί, απόγευμα, βράδυ, οπότε το παρακολούθησες αυτό και ελπίζω να σε δω στο επόμενο βίντεο. Bye!